Αλλά αυτά γίνονται κάθε πρωί. Ναι, με άμα ξυπνήσει και γίνεται χαμό το πρωί και τρέχουν όλοι. Ο ένα βιάζεται, ο άλλο καθυστερεί, ο άλλο δεν πεινάει, ο άλλο πεινάει. Δεν ξέρω, μόνο στο δικό μου συμβαίνει. Όχι, συμβαίνουν σε όλων τα σπίτια. Και επίση θέλω να σου πω ότι και να τα φτιάξουμε αυτά. Λέμε τώρα, βάζει ξυπνητήρι 6 και τα φτιάχνει. Θα μα τα φέρει στο κεφάλι. Εμένα θα μου το φέρει στο κεφάλι το σοφρούτο το εικό μου. Να προσπαθήσω. Αυτό με το αβοκάντο και το κακάο που το κάνω και καλά μου σοκολάτα σε γίνει. Και το παιδί είναι σαν το σκυλί που το μυρίζει και σου λέει δεν το θέλω. Λοιπόν, εμένα σήμερα η μικρή μου κόρη κάτι έφτιαξε που δεν κατάλαβα γιατί εγώ αυτά δεν τα πίνω για να πω και την αλήθεια. Α, κάτι αυτό που ήταν με λίγο γάλα, λίγο γιαούρτι, λίγο σμούδι, λίγο φρούτα, λίγο αυτά. Μαμά, μαμά, τώρα το πρωί. Έλα να δοκιμάσεις. Είχε βάλει σε 4 ποτήρια για τις αδερφές της και για μένα. Τόσο είχε βάλει στο κάθε ποτηράκι, μην φανταστείτε. Τύπου να κάνουμε τσιντζίν. Της λέω τι είναι αυτό, παιδί μου, δοκίμασε το μαμά, πολύ χαρούμενη που το έφτιαξε. Τι να κάνει, μαμά, το πίνει. Ωραίο ήταν, δεν μπορώ να πω. Δεν θα το είχα παραγγείλει, αλλά μ' άρεσε. Της λέω εσύ, κάνει. Δεν θέλω άλλο. Θέλω να σας πω ότι κανείς δεν τα ήπια από τα κορίτσια, μόνο εγώ το δικό μου. Εσύ είσαι Ελληνίδα μάνα, Ελένη. Ναι, ρε παιδιά. Τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να